Και το θρίλερ είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Σοφία Φασουλάκη, καλό μεσημέρι. Η επόμενη πληρωμή που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι για τις 20 Απριλίου. Ναι, και η Ελλάδα επιμένει, Λίνα, καλό μεσημέρι, ότι δεν θα εκβιαστεί από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι θα ευθυγραμμιστεί με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η προμήθεια φυσικού αερίου στην χώρα μας από την Ρωσία γίνεται μέσω εταιρικών συμφωνιών, οι οποίες έχουν ρήτρες και δεν επιτρέπεται αυτές οι ρήτρες να λειτουργήσουν μονομερώς. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό που έχουν υπογράψει. Και αυτό που έχει υπογραφεί είναι ότι οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και τα εναλλακτικά σενάρια, τα οποία η χώρα μας εδώ και αρκετές εβδομάδες επεξεργάζεται, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην παροχή ενέργειας στη χώρα μας. Λέω πολύ γρήγορα, Λίνα, ότι 4 μονάδες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και λειτουργούσαν μέχρι ώρας με φυσικό αέριο, θα είναι διπλής καύσης, θα λειτουργήσουν και με πετρέλαιο. Μπαίνουν μπρος και οι λιγνητικές μονάδες. Η χώρα προμηθεύεται περισσότερο LNG, αν και βέβαια αυτό θα έχει επίπτωση στις τιμές, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι πιο ακριβό το LNG, ενώ θα προμηθευτεί και περισσότερο αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP. Μάλιστα, τώρα ενέργεια και ακρίβεια, Σοφία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας νωρίτερα. Ακριβώς, μείζον θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό Λίνα να λέει ότι δεν τελειώνει γρήγορα ο πόλεμος, δεν φαίνεται να σταματούν οι εχθροπραξίες και πως αυτές οι αβεβαιότητες θα συνεχιστούν για πολύ καιρό ακόμα. Ο πληθωρισμός έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, η κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη να στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αναμένεται να προχωρήσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ, όπως είπε, πολύ γρήγορα έρχεται νομοσχέδιο, υπάρχει αυτή η πληροφορία, ναι. Λίνα, πολύ γρήγορα θα μπουν μπρος και οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε φθηνότερη και πιο πράσινη ενέργεια. Μάλιστα. Αναμένεται μάλιστα να μπει stop σε οποιοδήποτε γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε ό,τι εμπόδιζε την δημιουργία, την κατασκευή ΑΠΕ στη χώρα μας. Να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ, Σοφία. Οι επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα είναι ήδη ορατές σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο τον κόσμο θα έλεγα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποσοστά πληθωρισμού τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί εδώ και 40 χρόνια. Η γενοσιουργός αιτία της κρίσης, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι πρωτίστως η άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου, που συμπαρασύρει δυστυχώς και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει σε αυτήν την δύσκολη περίοδο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη στην ελληνική αγορά, διότι πολλά ακούγονται, η αγορά λειτουργεί καλά. Όμως θα είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο σχοκέρδειας. Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα του νόμου, επιβάλλονται ήδη πρόστιμα πολύ υψηλά, σε όσους βλέπουν σε αυτήν την κρίση μία ευκαιρία για πρόσκαιρο πλουτισμό. Αυτά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ανεκτά. Όλοι θα βάλουμε πλάτη. Το κράτος, οι πολίτες ήδη δοκιμάζεται το διαθέσιμο εισόδημά τους και έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή η κρίση μας τύπησε σε μια περίοδο που δυστυχώς η μισθή στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλή και το μυαλό μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσταξιούχους, ειδικά στους ανθρώπους που ζουν στον Νίκη, που δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν τουλάχιστον την ασφάλεια της ατομικής ιδιοκτησίας. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Αλλά πλάτη πρέπει να βάλουν και οι επιχειρήσεις. Πρέπει να βρεθεί η λύση, ιδίως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι μια, ας το δούμε, μια ευκαιρία, ως μια ευκαιρία να αυτονομηθεί, να αυτονομηθούν τα κράτη-μέλη ή να απεξαρτηθούν ακόμη περισσότερο. Και από εκεί πέρα, βέβαια, πολύ σωστά, θα χρησιμοποιήσετε όσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που υπάρχουν ώστε να ενισχυθούν κυρίως οι ευάλωτοι, γιατί αυτοί καλούνται να πληρώσουν πάντα το μεγαλύτερο τίμημα. Και φυσικά ο παραγωγικός τομέας, η αλληλεγγύη εδώ πρέπει να επικρατήσει.